Η μητέρα μου με πήρε σήμερα όπως μου το είχε υποσχεθεί μαζί της στο νηπιαγωγείο. Δεν είχα ποτέ βρεθεί σε ένα νηπιαγωγείο. Πολύ διασκέδασα. Ήταν εκεί μέσα καμιά διακοσαριά πιτσιρίκια, τόσο μικρούτσικα, που τα δικά μας τις πρώτες έμοιαζαν άντρες σε σύγκριση με αυτά. Φτάσαμε την ώρα του φαγητού. Έμπαιναν εκείνη τη στιγμή το ένα πίσω από το άλλο μέσα στην τραπεζαρία, όπου υπήρχαν δύο μακρόστενα τραπέζια. Πάνω στα τραπέζια μια σειρά τρύπες και μέσα σε κάθε τρύπα ένα βαθύ πιάτο με φαΐ και πλάι ένα κουτάλι. Μερικά πιτσιρίκια καθώς έμπαιναν, στρογγυλοκάθονταν κάτω στο πάτωμα και έμεναν εκεί καθισμένα μέχρι που έτρεχε καμιά δασκάλα να τα σηκώσει. Άλλα σταματούσαν μπροστά στο πρώτο πιάτο που συναντούσαν, νομίζοντας πως είναι δικό τους. Έτρωγαν και καμιά κουταλιά, μέχρι που τα πλησίαζε καμιά δασκάλα και τους έλεγε να προχωρήσουν. Αυτά προχωρούσαν 2-3 θέσεις και πάλι ξανασταματούσαν και πάλι ρουφούσαν καμιά κουταλιά και μέχρι να φτάσουν στη θέση τους είχαν σχεδόν μισοφάει. Τέλος, με 1000 βάσανα και 1000 προσπάθειες, κατάφερναν να βάλουν μια κάποια τάξη και να αρχίσουν την προσευχή. Την ώρα της προσευχής, άλλα κοίταζαν από εδώ και άλλα από εκεί. Άλλα είχαν το νου τους στο πιάτο και άλλα στον πλαϊνό τους, μη τυχόν και φάει από το πιάτο τους. Επιτέλους, καμιά φορά, άρχισαν να τρώνε. «Αχ, Θεέ μου, τι διασκεδαστικό θέαμα!» Άλλο έτρεγε με 2 κουτάλια, άλλο με τα χέρια. Άλλο έπιανε ένα-ένα τα φασόλια και τα έχωνε στην τσέπη. Άλλο τα έβαζε στην ποδιά του και τα χτυπούσε με το κουτάλι μέχρι που να τα κάνει πίτα. Άλλα ξεχνιόνταν με το να χαζεύουν τις μύγες που πετούσαν και άφηναν στη μέση το φαγητό. Και άλλα άρχισαν να βήχουν, σκορπώντας ένα γύρο τα φασόλια και το ρύζι. Σε λίγο έμοιαζε σαν κοτέτσι εκεί μέσα. Ήταν όμως ένα χάρμα. Ιδιαίτερα η ομάδα των κοριτσιών με τα χρωματιστά κορδελάκια στα μαλλιά τους. Κόκκινα, πράσινα, γαλάζια. Μια δασκάλα ρώτησε για μια στιγμή. «Πού φυτρώνει το ρύζι?» Δεκάδες στοματάκια τότε μπουκωμένα με φαγητό φώναξαν. «Στο νερό!» Ύστερα η δασκάλα φώναξε. «Σηκώστε τα χέρια ψηλά!» Και τότε δεκάδες μικρά χεράκια χοροπηδούσαν ψηλά στον αέρα σαν πεταλουδίτσες. Ύστερα ήρθε η ώρα του διαλύματος. Όλα τότε έτρεξαν να πάρουν πρώτα τα καλαθάκια τους και μετά να σκορπίσουν στον κήπο. Έβγαλε τότε το καθένα ό,τι είχε μέσα στο καλαθάκι του, ψωμί, τυρί, κανένα μήλο, κανένα αυγό και ο κήπος γέμισε αμέσως ψίχουλα, λες και πρόκειτο να ταΐσουν εκεί ολόκληρο κοπάδι πουλιά. Τα έβλεπες να παίρνουν τις πιο παράξενες τάσεις για να φάνε, σαν κουνελάκια, σαν ποντικάκια ή σαν γατάκια. Άλλα έτρωγαν ροκανίζοντας, άλλα έγλυφαν και άλλα πιπηλούσαν το φαγητό τους. Ένας πιτσιρίκος είχε ακουμπήσει στο στήθος του ένα παξιμάδι και το έτριβε με ένα μουσμουλο, λες και γυάλιζε κανένα σπαθί. Κάτι κοριτσάκια πιο πέρα έτριβαν με τις παλάμες τους το τυρί και γέμιζαν τα δάχτυλα, τα μανίκια, τα ρούχα τους. Ούτε που το έπαιρναν όμως χαμπάρι. Έτρεχαν και κυνηγιόνταν με τα μήλα και τα ψωμιά στο στόμα σαν σκυλάκια. Τρία μικρά προσπαθούσαν με προσοχή να σκάψουν μια τρύπα σε ένα αυγό, λες και θα έβρισκαν κανένα θησαυρό κρυμμένο μέσα. Κι ύστερα το μισό τους έπεφτε κάτω και το μάζευαν με μεγάλη υπομονή, ψίχουλο-ψίχουλο, λες και μάζευαν μαργαριτάρια. Και όταν κανένας μικρός είχε φέρει μαζί του τίποτα παράξενο, τότε οι άλλοι μαζεύονταν γύρω του και κοίταζαν περίεργοι το καλαθάκι του, σαν να έβλεπαν το φεγγάρι. Λίγο πιο κάτω, καμιά εικοσαριά, είχαν περικυκλώσει ένα μπόμπυρα τόσο δά, που κρατούσε στα χέρια του ένα φακελάκι ζάχαρη και όλοι τον παρακαλούσαν να τους δώσει την άδεια να βουτήξουν το ψωμί τους. Ο μικρός άφηνε μερικούς να βουτήξουν, σ' άλλους όμως δεν επέτρεπε παρά μόνο το δάχτυλό του να γλύψουν. Η μητέρα μου είχε κατέβει στον κήπο κι αυτή και πότε χάιδευε τον ένα και πότε τον άλλο. Ένα σωρό μικρή την είχαν πάρει από πίσω και κολούσαν πάνω της και τη ζητούσαν κανένα φιλί με το κεφάλι στραμμένο ψηλά. Ένας μικρός της έδωσε ένα κομμάτι δαγκωμένο πορτοκάλι.
Ένας άλλος μια μπουκιά ψωμί. Μια μικρή της πρόσφερε ένα φυλαράκι. Μια άλλη πιτσιρίκα της έδειξε με μεγάλη σοβαρότητα το δάχτυλό της, όπου αν κοίταζες καλά-καλά, ίσως ανακάλυπτες μια τόση δα μικροσκοπική φουσκαλίτσα που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Τις έχωναν μέσα στη μούρη, λες και πρόκειτο για μεγάλα θαύματα της φύσης, μικρούλικα έντομα που είναι αδύνατο να καταλάβω πώς τα έβλεπαν και τα μάζευαν. Κομματάκια από φελούς, κουμπιά, ξεριζωμένα λουλούδια. Ένας πιτσιρίκος με το κεφάλι δεμένο ήθελε σώνη και καλά να διηγηθεί πώς έπεσε και χτύπησε. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να καταλάβει τίποτα από την ιστορία του. Ένας άλλος της είπε να σκύψει και τότε της ψιθύρισε στο αυτί. «Ο πατέρας μου φτιάχνει βούρτσες». Στο μεταξύ, ένα σωρό μικροατυχήματα συνέβαιναν ένα γύρο και οι δασκάλες έτρεχαν πότε εδώ και πότε εκεί. Κοριτσάκια που έκλαιγαν γιατί δεν μπορούσαν να λύσουν τον κόμπο στο μαντιλάκι τους, άλλα που μαλλιοτραβιόταν για ένα κομμάτι μήλο. Ένας μικρός λίγο πιο πέρα είχε φάει μια γερή τούμπα και έμενε ξαπλωμένος μπρούμητα, μην μπορώντας να σηκωθεί, μόνο που έκλαιγε συνέχεια. Πριν φύγουμε, η μητέρα μου πήρε αγκαλιά 3-4 μικρά και τότε από όλες τις μεριές έτρεξαν κοντά της με τα μουτράκια γεμάτα αυγό ή πορτοκάλι και άλλοτε σάρπαζε το χέρι να δει το δαχτυλίδι της και άλλοτε στραβούσε την αλυσίδα και άλλοτε στραβούσε τα μαλλιά. «Προσέχτε», έλεγαν οι δασκάλες, «θα σας κάνουν χάλια τα ρούχα». Τη μητέρα μου όμως διόλου δεν την ένοιαζε για τα ρούχα της και συνέχισε να τα φυλάει και αυτά όλο και σφίγγονταν πιο πολύ επάνω της και σπρώχνονταν για να την πλησιάσουν. Και όλα φώναζαν «Αντίο, αντίο». Κατάφερε καμιά φορά να τους ξεφύγει και να βγει έξω από τον κήπο. Τότε όλα μαζί έτρεξαν στα κάγκελα και έχωσαν τις μουρίτσες τους ανάμεσα και έβγαζαν τα χεράκια και τη χαιρετούσαν και τις έστελναν φιλιά και φώναζαν «Αντίο, αντίο, να ξανάρθεις αύριο». Η μητέρα μου φεύγοντας χάιδεψε για μια ακόμα φορά τα εκατοντάδες απλωμένα χεράκια που έμοιαζαν με φρέσκα τριαντάφυλλα και τέλος κατάφερε να φτάσει σώα μέχρι το δρόμο, γεμάτη από την κορφή μέχρι τα νύχια από ψίχουλα, λεκέδες, κατατσαλακωμένη και αναμαλιασμένη, με λουλούδια στο ένα χέρι και τα μάτια γεμάτα δάκρυα, ευχαριστημένη σαν να γυρνούσε από κάποια γιορτή. Και καθώς απομακρυνόμασταν, ακούγονταν ακόμα από μακριά οι φωνούλες τους σαν τη τυβίσματα πουλιών. «Αντίο, αντίο, να ξανάρθεις κυρία».